Επικαλούμεθα τη βοήθεια του Θεού και χωρίς τον Θεό δεν δυνάμεθα να πράξουμε ουδέν. Χωρίς εμού ούδι να στεποιήν ουδέν, λέγει ο Θεός. Επικαλούμεθα δια των λόγων αυτών πάντοτε στη ζωή μας τον Θεόν, από Θεού άρχεστε. Και παρακαλούμε τον Θεό μας δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου να μας βοηθήσει και αυτήν την φορά να κηρύξουμε τον Λόγον Του. Τον Λόγον αυτόν τον οποίον στερείται ο περισσότερος κόσμος και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να ακουστεί ο Λόγος αυτός εις πολύ περισσότερους από όσους συγκεντρώνονται εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Αυτήν τη φορά όμως ο Λόγος του Θεού θα κινήσει την αγανάκτηση εναντίον του ομιλούντος και θα παρακαλέσω πολύ ημέν να παρακαλούν να με φυλάξει ο Θεός από την οργή των μεν και την αγάπη των δε, διότι μεν θα προσεύχονται οι δε θα αγανακτούν. Και η αγανάκτηση η οποία θα δημιουργηθεί θα είναι όχι έργο των ακροατών αλλά έργο του διαβόλου. Δι' αυτό ο διάβολος θα βάλει τα δυνατά του να εξοργήσει τους ακροατάς και να πούν ότι αυτά τα οποία ακούμε από αυτόν το στόμα είναι πράγματα αναχρονιστικά. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτή τη στιγμή αυτά τα λόγια τα οποία ακούμε να είναι εκείνα τα οποία κινούν όχι την αγανάκτηση του ανθρώπου, αλλά λέγω δεν είναι δυνατόν να κινήσουν την αγανάκτηση του Θεού. Πλην όμως ο Πανάγαθος Θεός αγανακτεί όταν λέγει τα λόγια του και εμείς οι άνθρωποι δεν τα τηρούμε. Η αγανάκτηση δε του Θεού κινείται εις οργήν δικαία και απειλήν δικαία του Θεού. Δι' αυτό η αγωνία σας αυτή τη στιγμή αποκορυφώνεται τι είναι το σημερινό κήρυγμα. Το σημερινό κήρυγμα έχει ως αρχή μία φράση, μία λέξη. Αποστασία. Αποστασία τι σημαίνει? Ότι φεύγω από το δρόμο του Θεού και πηγαίνω σε άλλους δρόμους. Και όταν φύγεις από το δρόμο του Θεού, άλλος δρόμος είναι το διαβόλιο. Δι' αυτό το θείο κήρυγμα το οποίο θα ακούσουμε απόψε δεν είναι έλεγχος, δεν είναι επιτίμησης, δεν είναι τίποτε άλλο, ημι μόνο παράκλησης. Θα παρακαλέσουμε πολύ και θα συμβουλεύσουμε πολύ και θα ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού για να δώσει τη χάρη Του, τα λόγια Του να εισέρθουν στην ψυχή των ακροατών, των πιστών ανθρώπων. Κάποτε αδερφοί μου, ένας κυνηγός έφυγε για να κυνηγήσει και έφτασε σε ένα μέρος όπου ήξερε ότι υπάρχουν πάπκες. Όταν έφτασε στο μέρος εκείνο, μία πάπκια εμφανίστηκε
και την εκτύπησε με το όπλο του. Τι συνέβη όμως? Το όπλο χτύπησε την ουρά της πάπιας και βγήκε η ουρά της. Έφυγε και γλίτωσε. Όταν έφυγε και έφτασε στην αγέλη που ήσαν οι άλλες πάπιες, μόλις την είδαν, ήρχισαν να γελούν. Τι είναι χωρίς ουρά, λέει, χωρίς ουρά, τι είναι αυτό το πράγμα? Και εκείνη απήντησε. Δεν πρέπει να γελάτε, διότι όλες πρέπει να βγάλετε την ουρά σας, διότι έτσι είναι η μόδα. Και άρχισαν αυτές να τσιμπούν με το ράφος τους και να βγάζουν την ουρά. Και σε λίγο ήσαν όλες χωρίς ουρά. Αυτή είναι η εικόνα την οποία θα ακούσουμε. Μπορείτε να καταλάβετε τούτα τα λόγια. Περισσότερο θα παρακαλέσουμε να μας μιλήσει Άγιος δι' αυτήν την εικόνα την οποία απεκαλύψαμε απόψε. Δεν θα μιλήσουμε εμείς. Θα μιλήσει εκείνος ο οποίος υγειάστηκε από τον Θεό, ο οποίος έφτασε στα ύψη της αγιοσύνης και εισήρθε στη Βασιλεία των Ουρανών και εμείς τον επικαλούμεθα. Αυτός είναι ο Όσιος Νήλος ο Μυροβλήτης. Ο Όσιος Νήλος, ο οποίος έζησε τον 17ο αιώνα μετά Χριστόν. Υγειάστη, εδόξασε τον Θεό δια του βίου του και ο Θεός τον εδόξασε και τον αξίωσε στη βασιλεία του την επουράνη. Πλην όμως στον κόσμο τούτο, του έδωκε χαρίσματα και μεταξύ των χαρισμάτων που του έδωκε ο Θεός ήταν και το χάρισμα της προορατικότητος. Δηλαδή έβλεπε τα μέλλοντα. Αυτά τα μέλλοντα τα οποία ακριβώς σήμερα, αδερφοί μου, προσέξετε πολύ, δεν υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι να έχουν το ύψος του Οσίου Νήλου και να λέγουν προορατικά πράγματα και να μην πλανάστε και να πηγαίνετε και να ακούτε από στον τάδε, δεν θα πω τίποτε άλλο, γιατί έχει προορατικό χάρισμα. Ψέματα είναι. Τελείωσαν όσα έχει κάνει ο Θεός, τελειώσαν έως εδώ. Αλλά δεν δίδει ο Θεός. Μην πλανάστε και μην πηγαίνετε εις τους γέροντας οι οποίοι έχουν προορατικά χαρίσματα. Εδώ προορατικό χάρισμα είχε ο Άγιος Παΐσιος στο Άγιο Όρος. Αυτός τον εκάλεσε ο Θεός κοντά του. Άλλοι μεγάλοι γέροντες και Άγιοι δεν υπάρχουν εύκολα και να μην πλανάστε και να τρέχετε πάνω κάτω δεξιά αριστερά όπως σας πούνε, γιατί έχουν προορατικά χαρίσματα. Έτσι σας παίρνει ο πονηρός και σας οδηγεί αντί κοντά στον Θεό, μακριά από τον Θεό. Γι' αυτό προσέχετε ή να μην πλανηθείτε, αυτό το είπε ο ίδιος ο Θεός. Όσοι ο Νήλος λοιπόν, ο οποίος υγειάστη από τον Θεό και μυροβλίζει, αυτός είπε ότι βαδίζοντας προς τον μεσασμό του 8ου αιώνος άρχεται ο κόσμος του καιρού εκείνου να γίνεται αγνώριστος, δηλαδή ο κόσμος ο οποίος θα είναι στον μεσασμό του 8ου αιώνος θα είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν θα τον γνωρίζει ο συνάνθρωπός του. Δεν θα γνωρίζεται διότι θα παραβεί τον νόμο του Θεού, θα φύγει από τον δρόμο του Θεού και δεν θα είναι κοντά στο Θεό, οπότε εκείνος που είναι μακριά από τον Θεό δεν έχει και την γλυκύτητα του προσώπου. Αγριεύει ο άνθρωπος, γίνεται αγνώριστος ο άνθρωπος. Δεν έχει επάνω του ουδέν ίχνος χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Δι' αυτό και βλέπουμε σήμερα ότι οι άνθρωποι έχουν αγριέψει, διότι
έφυγεν η χάρις του Αγίου Πνεύματος, απεχωρίστημεν από τον Θεό. Όταν πλησιάσει ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου, θα σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη της σαρκός. Για σταματάτε εδώ λιγάκι να δείτε. Εδώ τα πράγματα είναι τόσο φανερά, όπως τα είπε ο Άγιος Νείλος, ούτως ώστε ο σημερινός άνθρωπος, ο οποίος πλησιάζει δια να του λύσει ο Θεός το πρόβλημα το οποίο τον απασχολεί με το μυστήριο του γάμου, το μέγα μυστήριο του γάμου, προτού φτάσει σε εκείνο το μυστήριο, ο άνθρωπος γίνεται αγνώριστος λόγω της αμαρτίας στην οποία πίπτει προ του μυστηρίου του γάμου. Ουδέν άτομο, για να το τονίσω αυτό, όσον αφορά τους άνδρας, να το τονίσω αυτό, λόγω της χάρη τους που μου έδωσε ο Πανάγαθος Θεός και βρίσκομαι σε ένα μυστήριο των μυστηρίων, ουδής εκ των ανδρών είναι αγνός μέχρι την ημέρα του γάμου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τόσο εσκοτίστη ο άνθρωπος, ούτως ώστε μετέβαλε τα σημέρας τας οποίας του εχάρισε ο Θεός ως ημέρας σαρκός. Έγινε το σάρξ ο σημερινός άνθρωπος. Έγινε σάρκα ο σημερινός άνθρωπος. Αυτό το οποίο ο Κύριος μας το επεσήμανε όταν κατέστρεψε τον κόσμο με τον κατακλυσμό. Είναι φοβερό, αδελφοί μου, ότι πήρτει ο άνθρωπος στην αμαρτία, αλλά δεν σηκώνεται τουλάχιστον και να έρθει στο μυστήριο της μετανοίας για να τον βάλει ο Θεός στην αγκάλι του. Όπου προχωρήσεις δεν ακούς την αλήθεια και ακούονται πλιστάκες από χείλη μεγάλα ότι πρώτου γάμου επιτρέπεται ο άνθρωπος να πέσει σε αντίποτε σαρκική αμαρτία. Και εις αυτάς τις περιπτώσεις δεν ομιλεί άνθρωπος, αλλά ομιλεί ο ίδιος ο διάβολος. Θα προσέξουμε ιδιαίτερως ότι τούτο το οποίο είπε ο Άγιος Νείλος είναι η πραγματικότης. Η διάνοια του ανθρώπου, λέγει, θα σκοτιστεί από τα πάθη της σαρκός. Δηλαδή αυτό το κουφάρι το οποίο μας έδωσε ο Θεός, δι' αυτό αγωνίζεται ο άνθρωπος, ο σημερινός άνθρωπος. Διότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες είχαν μεγάλη χαρά όταν είχαν την τιμή των. Οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας ήσαν τίμιοι άνθρωποι. Σήμερα δεν υπάρχει τιμιότηση στο σημερινό άνθρωπο. Έχει αποστατήσει τόσο πολύ, ούτως ώστε κατεκυριεύθη από τα πάθη της σαρκός, όπως ομιλεί ο Άγιος Νείλος. Θα πληθυνθεί σφόδρα η ασέβεια και η ανομία. Ασεβείς άνθρωποι. Είναι όλος ο κόσμος μέσα στην ασέβεια. Προχωρήσεις στους δρόμους, ακούεις τόσα αισχρά λόγια, τόσα βρώμικα λόγια, τα οποία δεν βγαίνουν από άνθρωπον, αλλά από δαίμονα. Ο δαίμονας ο οποίος είναι μέσα στον άνθρωπο, αυτός είναι που ομιλεί. Και η ασέβεια επληθύνθη στο έπακρον. Ασεβείς άνθρωπος, δηλαδή δεν σέβεται ποιον, τον Θεό. Διότι βλασφημεί τον Θεό ο άνθρωπος. Βλασφημεί τα ιερά και τα όσια, της πίστεως, της αμομή του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ακριβώς δίδει την εικόνα μόνον της κολάσεως. Είναι ο άνθρωπος ο ασεβής, δεν σέβεται τίποτε. Η ανομία. Κάθε μία κίνηση του σημερινού ανθρώπου είναι μία παρανομία.
δεν βασίζεται πάνω στον Λόγο του Θεού, αλλά πάνω στα λόγια του διαβόλου. Θα συνεχίσουμε. Θα ακούσετε και το κεντρικό νόημα της αποστασίας. Δεν είναι ως εδώ, έχει και άλλα πολλά. Τότε άρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος. Αγνώριστος. Τι σημαίνει? Να περπατάς στον δρόμο και να μην ξέρεις τι είναι. Άντρας είναι, γυναίκα είναι. Τι να είναι άραγες? Αυτό είναι και το κεντρικό σημείο του σημερινού κηρύγματος. Αγνώριστος ο άνθρωπος. Περπατείς στον δρόμο και εσύ πίσω από αυτόν διαρωτάσαι. Είναι άντρας ή είναι γυναίκα? Να τον ψάξεις δεν μπορείς. Να σταματήσει να του πεις τι είσαι δεν μπορείς. Και διαρωτάται ο άνθρωπος τι να είναι αυτός που περπατεί τώρα. Άντρας είναι ή γυναίκα? Η εικόνα εις το νοσοκομείο. Μια πονεμένη γυναίκα περνάει από κοντά της και δεν βλέπει το πρόσωπο, μόνο φοράει άσπρα και έχει τα μαλλιά πεσμένα πίσω. Φωνάζει η γυναίκα, αδερφή, αδερφή, τίποτε. Σηκώνεται και τρέχει, προλαμβάνει και την αρπάζει αυτήν την μορφή, την αγνώριστο. Κοιτάζει, γιατρός. Μάλιστα αδερφή μου, αγνώριστος λέει ο Άγιος Νίλος ο άνθρωπος, αγνώριστος. Άφησε τα μαλλιά, φορούσε παντελόνι, όπως φορούν όλες οι γυναίκες, και τρέχει η γυναίκα η πονεμένη να φτάσει την αδερφή. Αλλά αντί αδερφή ήταν ο γιατρός. Αυτή είναι η εικόνα σε μικρό μέγεθος. Όταν την μεγαλώσουμε ακόμη λίγο θα δούμε πράγματα τα οποία είναι φοβερά. Οι μορφές των ανθρώπων θα μετασχηματίζονται και δεν θα γνωρίζονται οι άντρες από τις γυναίκες δια της ανεσχύντου ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής. Δηλαδή αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως δεν τα λέγω εγώ ούτως ώστε να τα βάλετε εναντίον μου και να πείτε μα τι μας λέγει απόψε ο πατήρ Σάββας. Αν θα τα βάλετε να τα βάλετε με τον Άγιο Νίλο και πέστε του τι είναι αυτά που είπες. Αυτά δεν τα δεχόμαστε. Διότι ο Άγιος του Θεού δεν ομιλεί αυτός, αλλά ομιλεί το Πνεύμα του Άγιον το οποίο είχε κατασκηνώσει πάνω στον Όσιο Νείλο. Η ενδυμασία των γυναικών και οι τρίχες της κεφαλής λέγει άλλαξαν τον άνθρωπον. Δεν έμεινε ο ίδιος όπου επλάστη από το χέρι του Θεού. Και τότε οι άνθρωποι θα αγριεύσουν και θα γίνουν σαν θηρία από την πλάνη του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος θα τα αλλάξει όλα. Και τα άλλαξε, το επέτυχε, διότι είναι το τελευταίο χαρτί του Αντιχρίστου. Μην περιμένουμε περισσότερα, αδερφοί μου, διότι αυτά στα σημέρα προλίγων ημερών αυτή η εκφωνήτρια στην τηλεόραση είπε ότι αύριο όσοι θέλετε να σηκωθείτε πρωί θα δείτε το φεγγάρι που έγινε αίμα. Εχθές σε φώναζαν ότι πίπτουν οι αστέρες του ουρανού βροχή λέγει. Τούτα τα λόγια δεν είναι δικά τους. Δεν είναι αυτή, είναι της Αγίας Γραφής αυτά. Βέβαια οι λεγόμενοι επιστήμονες αναλύουν πάντοτε το κάθε τι το οποίο θα δουν τον Θεό να έρχεται επί των νεφελών του ουρανού για να κρίνει τον κόσμο και αυτοί θα ερμηνεύουν άλλα αντάλλως. Σας παρακαλώ όμως μην μιλάτε, να ακούτε και μην μιλάτε. Μετεστράφει η σελήνη η σέμα και το είπε, είναι της Αγίας Γραφής αυτό. Πίπτουν οι αστέρες του ουρανού βροχή λέγει.
Τα έδειξε, όσοι τα είδατε. Λέγουν ότι είναι απομινάρια μετεωρίτου, λέγει, και πέφτουν αυτά στην γη. Μα εμείς οι απλοί άνθρωποι, ο χωριάτης που είναι στο χωριό, βλέπει από πάνω και λέγει, πέφτει το άστρο από πάνω και βλέπει εκείνο να φεύγει αστραπιαίος και να χάνεται. Τώρα πίπτουν πολλά άστρα, λέγει, βροχή αστέρων, λέγει, επί της γης. Οι αστέρες του ουρανού πεσούνται, λέγει. Σημεία από ουρανού οφθίσονται μεγάλα και φοβερά, λέγει. Ο ήλιος θα χάσει τις ακτίνες του, η σελήνη θα μεταστραφεί σε αίμα και οι αστέρες του ουρανού θα πέσουν όπως πέφτουν τα σίκα από τη σικιά. Αυτά τα λέγει η Αγία Γραφή, η επιστήμη τα παρερμηνεύει αμέσως, δίδει επιστημονική ερμηνεία και ο κόσμος κοιμάται όρθιος. Σου λέγει καλά πάμε, πολύ καλά, αλλά αυτά τα σημεία των καιρών δεν δείχνουν ότι πάμε καλά. Τα σημεία των καιρών είναι φοβερά. Και εκείνος ο οποίος θα ξυπνήσει θα σωθεί, εκείνος ο οποίος θα κοιμάται αχάπαρος, εκείνος δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει σωτηρία για αυτόν. Δεν θα υπάρχει σεβασμός στους γονείς και τους γεροντοτέρους. Σεβασμός στους γονείς. Δεν υπάρχει σήμερα. Αυτό είναι παρατηρημένο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε και εισερχόμεθα μέσα σε ένα λεωφορείο. Όταν ήρθα από την Κύπρο το 59, θυμούμαι ότι όταν έμπαινα μέσα στο λεωφορείο, ο εισπράκτορ εφώναζε, «Σας παρακαλώ μία θέση στον ιερέα». Και σηκώνουν το 10 άτομα για να καθίσει ο ιερεύς. Σήμερα, αν εισέλθει μέσα στο λεωφορείο ο ιερεύς, θα βρεθούν 100 στόματα να τον ηρωνεύονται. Δεν θα σηκωθούν, αλλά θα τον ηρωνεύονται όσο τον ακατεύει πικραμένος, λυπημένος και πολλές φορές κλαμμένος. Αυτός είναι ο σημερινός άνθρωπος ύστερα από 45 χρόνια. Το λοιπόν, τι γίνεται, πώς θα πάει ο κόσμος. Σεβασμός, λέγει, στους Αγίους δεν θα υπάρχει και στους γεροντοτέρους καθόλου. Μήπως εισέρχεται ένας γέρον άνθρωπος μέσα στο λεωφορείο να σηκωθεί κανείς να καθίσει. Στέκεται ο πατέρας και έχει το παιδί και κάθεται. Εκείνη τη στιγμή κοντά στον πατέρα εμφανίζεται ένας γέρον άνθρωπος με άσπρα μαλλιά και προσπαθεί πώς να σταθεροποιηθεί στα ποδαράκια του. Το παιδάκι το βλέπει. Σηκώνεται και αμέσως ο πατέρας του λέει, «Κάθισε εκεί, ποιος σου είπε να σηκωθείς?» «Να καθίσει ο παππούς». «Όχι, θα καθίσεις εσύ», του λέει. Αυτή είναι η αιτία της ασεβίας, διότι λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, τον βλέπει στα μήλα, λέει, και είναι γεμάτα σκουλίκια. «Μην παραπονεθείς για τα μήλα», λέει, «να παραπονεθείς για τη μηλιά που τα έκανε». Όταν αυτός ο πατέρας διδάσκει με αυτόν τον τρόπο το παιδί του να σέβεται τους γεροντοτέρους, πού φτάνει ο άνθρωπος, η κοινωνία, πού προχωρεί. Η αγάπη θα εκλείψει. Σήμερα υπάρχει ένα μίσος αφόρητο, ένας φθόνος, μια γλωσσοφαγιά, μια καταλαλιά, μια εκδίκηση. Ο κάθε ένας ζητεί πώς να εξαφανίσει τον συνάνθρωπό του, τον γείτονά του, τον γνωστό του, τον συγγενή του, εκείνον τον οποίο βλέπει δίπλα του, να τον εξαφανίσει. Και αγωνιά. Και καλεί τους δαίμονας συνεργάτας του για να εξαφανιστεί ο συνάνθρωπός του. Η αγάπη θα εκλείψει δε ποιμένες των χριστιανών, αρχιερείς και ιερείς θα είναι άντρες και ενούοδοξοι, παντελώς μη γνωρίζοντας την δεξιάν οδόν από την αριστεράν.
Είναι αυτό φαινόμενο πραγματικά, το οποίο θα είναι και το πλέον λυπηρόν απ' όλα. Ήρθε ο Παναγαθός Θεός να έχει φόβον εις τους λειτουργούς Του. «Ρίζωσον, Κύριε, τον φόβο Σου εν της μέλεσή μου», παρακαλεί ο προφήτης. Εάν εμείς οι οποίοι εκπροσωπούμε τον Θεό, δηλαδή μας έχει ο Θεός ως δικά Του όργανα, δεν δίδουμε το καλό παράδειγμα, αλίμονον τότε ότι δεν θα υπάρχει τίποτε όρθιο. Ο Πανάγαθος Θεός, όταν πλησίαζε η ώρα κατά την οποία θα εθυσιάζεται πάνω στο Σταυρό, είπε τούτα τα λόγια, ότι πατάξει, λέγει ο διάβολος, τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα. Όταν ο ποιμένας δεν θα είναι στην θέση του, τα πρόβατα θα εξαφανιστούν. Τότε θα αλλάξουν τα ήθη και οι παραδόσεις των χριστιανών και της Εκκλησίας. Εδώ θα σταματήσουμε λιγάκι, αδελφοί μου, για να δούμε των χριστιανών, ναι, αλλά της Εκκλησίας. Άρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτά τα οποία η Εκκλησία εστερέωσε επί 2.000 χρόνια τώρα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δεν αλλάζω. Μενέστο η θάλασσα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το πλοίο του Θεού ου καταποντίζεται, το πλοίο της Εκκλησίας. Θα το σκεπάζουν τα κύματα της αθεΐας, της ασεβίας, της παρανομίας και θα λέγεις ότι ευηθίστε και αυτό το πλοίο, πάει η Εκκλησία, δεν υπάρχει. Και όμως λέει, το πλοίο του Θεού ου καταποντίζεται. Δεν πρόκειται να καταποντιστεί ούτε να εξαφανιστεί. Η Εκκλησία θα στέκεται έως την ώρα κατά την οποία θα έρθει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο. Έως εκείνη τη στιγμή κάπου σε όλον τον κόσμο, σε κάποια γωνιά, σε κάποιο σπήλαιο, σε κάποια αθέατη πλευρά της γης, εκεί θα τελείται η Θεία Λειτουργία. Και θα έρθει ο Χριστός δια να μην τελειώσει η επιγής Εκκλησία με την θριαμβεύουσα Εκκλησία. Θα είναι όλα έτοιμα και θα συνεχίζονται μέχρι τις τελευταίες στιγμές. Η σοφροσύνη θα πολεστεί από τους ανθρώπους και θα βασιλεύσει η ασωτεία. Σοφροσύνη. Τι θα πει σοφροσύνη? Ο σόφρον άνθρωπος ποιος είναι? Ο σόφρον άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος σηκώνεται το πρωί, πλένει το πρόσωπό του και τα χέρια του, ντύνεται και βγαίνει στον δρόμο να πάει στην εργασία του ντυμένος. Σόφρον λέγει. Είναι σόφρον. Είναι ο άνθρωπος ο θεοφοβούμενος. Ο άνθρωπος ο οποίος τιμά το Θεό, σέβεται τον συνάνθρωπό του. Είναι ο σόφρον άνθρωπος. Ο σόφρον Ιωσήφ λέγει. Αυτός ο οποίος έγινε το φρουρός του Χριστού μας επί της γης. Αυτός ο οποίος θα εορτάσουμε σε λίγο τη γέννηση του Κυρίου μας. Ο σόφρον άνθρωπος. Η σοφροσύνη λέγει θα απολεστεί από τους ανθρώπους και θα βασιλεύσει η ασωτεία. Άσωτος άνθρωπος. Ο άσωτος άνθρωπος είναι εκείνος τον οποίον πάλι θα εορτάσουμε σε λίγο χρονικό διάστημα. Και θα ακούσουμε ότι το βασιλόπουλο και έφυγε από τον βασιλικό οίκο, έφυγε από τον πατέρα του και έφυγε μακριά για να είναι ελεύθερος. Βαρέθηκα, λέγει, να σε ακούω. Δεν θέλω να μου λες μη, εγώ θέλω να ζήσω ελεύθερος. Δώσ' μου αυτά τα οποία μου ανήκουν και θα φύγω από κοντά σου. Δεν θέλω τη μορφή σου, δεν θέλω τη σκιά σου, δεν θέλω τα επιπλήξει σου. Και πήρε εκείνο το οποίο του ανήκε και έφυγε, λέγει, αλλά κατέφαγε τον πλούτον αυτού με τα πορνό, λέγει, και εις τους χορούς και στις διασκεδάσεις. Και το κατάντημά του ήταν αβός και χείρους. Και συνήρθε, επέστρεψε στον πατέρα του και είπε, «Πατέρα μου, δεν είμαι άξιος να μου πεις ότι είμαι υιός σου, ποιήσον με ως ένα των μυστείων σου, ως έναν από αυτούς που έχεις μέσα στο παλάτι σου». Και τότε ο πατέρας, ο στοργικός,
Εκείνος που δεν βλέπει ποιος ήσουν, αλλά βλέπει ποιος θα είσαι. Αυτός τον έβαλε στην αγκάλι του, τον έντυσε τα βασιλικά και τον έβαλε στη θέση του, ως παιδί του πλέον. Ασωτεία λοιπόν, το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φτάσουν εις τον μέγιστον βαθμόν και ουέις τους θησαυρίζοντας αργύρια. Αλίμονος σε εκείνους που μαζεύουν τα αργύρια, λέει. Το χρυσάφι θα είναι στους δρόμους πεσμένων, οι λίρες οι χρυσές θα είναι πεσμένες χάμου, θα τις βλέπεις και δεν θα αγγίζεις να τις πάρεις, διότι δεν θα σου δώσει ο Αντίχριστος ούτε να φας, ούτε να πιείς, εάν δεν έχεις το σφράγισμά του. Τι να σου κάνει, πως θα έχεις τα χρυσά, και τουλάχιστον δώσε κάτι τώρα στη Βασιλεία των Ουρανών να τα βρεις εκεί. Όταν λέγουμε δώσε κάτι για τη δόξα του Χριστού, εκείνος το κρατάει, το σφίγγει, αλλά θα έρθει στιγμή κατά την οποία θα είναι άχρηστο. Και αν φτάσεις και ζήσεις τα σημέρας εκείνας, τότε θα κλαις και να λες μου ζητούσε ο Χριστός και εγώ δεν το έδιδα. Και τώρα, δεν έχουν καμία αξία. Επορνίε. Προσέχετε εδώ να δείτε τον Άγιο Νίλον πώς απαριθμεί. Εμιχίε. Πορνεία σημαίνει κάτι το οποίο γίνεται πρώτου γάμου. Μιχία σημαίνει κάτι το οποίο γίνεται μετά από το γάμο. Αρσενοκητίε, δηλαδή αυτοί οι ανώμαλοι θα πληθυνθούν, λέγει ο Άγιος Νίλος. Και τώρα επληθύνθησαν και στην Ελλάδα μας. Δεν φτάνει ότι πληθύνθησαν στον άλλο κόσμο που είναι μέσα στην ειδωλολατρία ή μέσα στο χριστιανισμό, αλλά όχι την Ορθοδοξία. Η μοιχεία, η πορνεία, αρσενοκητία λέγει, σημαίνει ο άντρας να μην γνωρίζει όπως το ζώο το οποίο έχει το ενστικτό, αλλά να ξεπεράσει και το ζώο. Άνθρωπος εν τιμίων ουσινίκε, αλλά παρασυνευρήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Έχει ξεπεράσει και τα ζώα, λέγει, άντρας με άντρα. Αλλά εις την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, θα δείτε εις το πρώτο κεφάλαιο, 15ο στίχος και εξής, θα δείτε ότι εκεί γράφει αυτήν την αμαρτία ξεκάθαρη ο Απόστολος Παύλος. Διότι λέγει ο Θεός θα στερήσει τον άνθρωπο του Αγίου Πνεύματος, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και ο άνθρωπος δεν θα ξέρει τι κάνει. Και όντως αυτά είναι στα σημέρες μας. Κλοπέ και φόνη. Εχθές διέριξαν μία τράπεζα στην οποία αναφήρεσαν 400.000 από αυτούς τους Εβραίους και έφυγαν. Πώς το άνοιξαν αυτό το κατάστημα της τραπέζης, άγνωστον. Κλοπέ και φόνη λέγει, φόνη καθημερινή, καθημερινή φόνη. Θα πολιτεύονται εν το καιρό εκείνο και δια την ενέργεια της μεγής της αμαρτίας και ασελγίας οι άνθρωποι θέλουν στερηθεί την χάρη του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβαν στο Άγιον Βάπτισμα ως και την τύψη της συνειδήσεως. Θα πράττει την αμαρτία ο άνθρωπος και θα λέγει ότι έτσι είναι τα πράγματα, φυσιολογικά είναι. Επανερχόμεθα. Συνεχίζουμε λοιπόν για να δούμε τι λέγει ο Άγιος Νίλος, ο μυροβλήτης, ο Άγιος του Θεού, ο οποίος είχε πραγματικό προορατικό χάρισμα. Όχι το ψεύτικο αυτό το οποίο συναντούμε σήμερα. Η Εκκλησία του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και αλίμονων τότε εις τους εν το κόσμο ευρισκομένους χριστιανούς.
διότι θα τρέχεις να ακούσεις την αλήθεια, λέγει, και η αλήθεια δεν θα υπάρχει. Θα στερηθούν τελείως την πίστη, διότι δεν θα βλέπουν από κανέναν φως επιγνώσεως. Από πουθενά δεν θα βλέπουν φως το οποίο να έχει επίγνωση Θεού. Τότε θα αναχωρούν από τον κόσμο εις τα ιερά καταφύγια, δια να έβρουν ψυχική ανακούφιση των θλίψεών των, και παντού θα βρίσκουν εμπόδια και στενοχωρίες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, τα σημέρας που ζούμε, είναι η αρχή των οδύνων. Αρχή οδύνων, λέγει ο Θεός. Μόλις αρχίζει η γυναίκα να έχει τα πρώτα πονάκια, διότι θα φέρει στον κόσμο το παιδί της. Και πάντα ταύτα γεννήσονται, διότι δια το ότι ο Αντίχριστος θέλει κυριεύσει τα πάντα και γεννήσεται εξουσιαστής πάσης της οικουμένης, και θα πει τέρατα και σημεία κατά φαντασίαν, θα κινεί όρη, θα καταφέρει ο Αντίχριστος να παραπλανήσει τους ανθρώπους με φαντασία. Θα κατεβάζει από τον ουρανό πυρ, φωτιάν. Θα ανασταίνει νεκρούς. Θα ανοίγει τους οφθαλμούς των τυφλών. Όλα ψέματα. Και θα τρέχει ο κόσμος. Και θα πηγαίνει ο κόσμος. Εάν αυτή τη στιγμή παρουσιαστεί κάποιος, σκεφτείτε πόσοι θα τρέξουν, οι οποίοι φωνάζουν. Τι έχω, μου έκανα μάγια. Εκείνος θα του λέγει, ναι, σου έκανα, βέβαια. Και ο παμπώνυρος θα έχει τα όργανα του και θα παρασύρει τον κόσμο. Προσέχετε, μη πλανηθείτε, λέγει ο Θεός. Θέλει να δώσει πονηράν σοφίαν εις τον ταλέπορον άνθρωπον. Πονηράν σοφίαν. Η σοφία σήμερα, την οποία έχουν οι μορφωμένοι άνθρωποι, είναι ψυχική, σαρκική, δαιμονιώδης. Δεν είναι η σοφία του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Θα δώσει ο Θεός, λέγει, στον άνθρωπο πονηράν σοφία να ανακαλύπτει και να εφευρίσκει. Να εφεύρει να ομιλεί ο ίσης τον άλλον από τη μία άκρη της γης έως την άλλη. Αυτά τα έλεγε από το 17ο αιώνα ο Άγιος Νίλος. Εάν ήταν αυτή τη στιγμή εδώ και έβλεπε αυτά τα πλάσματα να περπατούν και να κρατούν τα αυτιά τους και να πηγαίνουν, τι θα έλεγε? Βλέπεις έναν και κρατάει το αυτί του, βλέπεις άλλον κρατάει το αυτί του, βρε οδηγεί κρατάει το αυτί του, βρε τι γίνεται. Αυτό το μέσον, λέγει, θα δώσει ο διάβολος πονηράν σοφία. Ανεκάλυψε ο άνθρωπος πολύ καλά, αλλά δεν τον περιορίζει αυτό. Και την ώρα που κοιμάται το κρατάει. Και την ώρα που οδηγεί το κρατάει. Και την ώρα που περπατεί το κρατάει. Και την ώρα που τρώει το κρατάει. Δεν έχουμε μία χρήση οτιδήποτε εμφανιστεί στον κόσμο να το χρησιμοποιούμε προς το καλό. Το χρησιμοποιούμε προς το κακό. Προς την καταστροφή μας. Και είναι αυτό το οποίο λέγουν οι επιστήμονες, ότι μέχρι το 2020, λέγει, 40.000 κόσμος θα έχει καρκίνον του μυαλού. Τι γίνεται, διότι αυτά τα κύματα τα οποία εισέρχονται στην ακοή είναι το πιο λεπτό σημείο του εγκεφάλου, είναι αυτό. Και εκεί αλλοιώνονται τα αγγεία με αυτά τα κύματα τα οποία έχει το τηλέφωνο αυτό, και ο άνθρωπος οδηγείται προς θάνατον. Ποιος θα το παραδεχτεί τώρα αυτό το πράγμα? Το λένε όμως οι ίδιοι επιστήμονες. Δεν το λέμε εμείς.
τότε θα πετούν στον αέρα την άκεδα, θα διασχίζουν τον βυθόν της θαλάσσης όπως τα ψάρια. Και ταύτα πάντα ποιούντες οι δυστυχείς άνθρωποι διαβιούνται σε ανέση, μη γνωρίζοντας οι ταλέποροι ότι ταύτα εστί πλάνη του Αντιχρίστου. Αυτά μας τα λέει ο Άγιος Νήλος, και όσοι θέλουν τα πιστεύουν, όσοι θέλουν τα απορρίπτουν. Και τόσον θα προοδεύσει την επιστήμη κατά φαντασίαν ο πονηρός, ώστε αποπλανήσει τους ανθρώπους και μη πιστεύουν στην ύπαρξη του τρισυποστάτου Θεού. Τότε βλέπουν ο Πανάγαθος Θεός την απώλεια του ανθρωπίνου γένους, θέλει κολοβώσει τα σημέρας δια τους ολίγους σωζωμένους. Εδώ ο Άγιος Νήλος ομιλεί την γλώσσα της Αγίας Γραφής, ότι πολλοί γαρίσει κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεφτοί. Όλους τους θέλει να τους σώσει ο Θεός, πλην όμως λίγοι θα σωθούν. Διότι ο διάβολος θέλει να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς του Θεού. Δηλαδή όλους οι οποίοι τον αγαπούν, να τους πλανήσει ο διάβολος και να τους απομακρύνει από τον Θεό. Τότε φνηδίως θέλει έρθει η δίστομος ρομφαία και θα θανατώσει τον πλάνων και τους οπαδούς αυτού. Τότε θα εμφανιστεί, λέγει, η χάρη του Θεού, η οποία θα εξαφανίσει τον Αντίχριστο, αλλά όσοι θα πλανηθούν δεν θα έχουν πλέον σωτηρία. Αιώνες τώρα, αδελφοί μου, είναι καθιερωμένο το κάθε φίλο να έχει τη φορεσιά του. Μπαίνουμε στο ψαχνόν τώρα. Τώρα να δούμε πώς η αγανάκτηση θα γίνει. Από αιώνες ο άνθρωπος έχει ξεχωριστό φόρεμα από την γυναίκα, ο άντρας από την γυναίκα. Ο πιο έμπειρος διακεκριμένος εθνολόγος δεν θα μπορέσει να δώσει μαρτυρία ότι ήσαν ανέκαθεν και τα δύο φύλλα ομοιόμορφα ντυμένα. Κανείς δεν θα μπορέσει να πει ότι ο άντρας με τη γυναίκα είχαν το ίδιο φόρεμα. Ουδής, λέει. Δεν υπάρχει μαρτυρία η οποία να πει ότι άντρας και γυναίκα ήσαν και οι δύο με το ίδιο φόρεμα. Ποτέ δεν ήσαν ομοιόμορφες οι φορεσιές τους. Στους πρώτους αιώνες που ήσαν όχι μόνο αυτό, αλλά πλήθος θεμάτων, θεσμών, πραγμάτων και άλλων, αδιαμόρφωτα υπήρχε κάποιος υποτυπώδης, έστω διαχωρισμός. Κάτι εξεχώριζε τον άντρα από τη γυναίκα. Μπορεί να μην ήσαν αυτά τα φορέματα τα οποία έχουν σήμερα οι ράπτες και εφαρμόζουν επάνω στο σώμα του καθενός ανθρώπου, πλην όμως κάτι υπήρχε το οποίο εξεχώριζε τον άντρα από τη γυναίκα. Αργότερα διαμορφώθηκε πλήρως και έφτασε μέχρι τη σημερινή του μορφή. Σιγά σιγά ο άνθρωπος, εισερχόμενος στην πρόοδο, έφτασε σε αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα, την γυναίκα να έχει το φόρεμά της και ο άντρας να έχει το δικό του φόρεμα. Το παντελόνι δηλαδή για τους άντρες, οι φούστες, τα ταγέρ, τα φορέματα για τις γυναίκες. Υποθέσαμε, αδερφοί μου, ότι γίνεται ένας γάμος. Και τη στιγμή που θα πάει το ανδρόγυνο στην εκκλησία, τρέχει ο άντρας και φορά τον υφικό της μνηστής του. Διότι ακόμα δεν έγινε γυναίκα του. Τη μνηστής το φόρεμα, τον υφικό. Και πετάγεται εκείνη και ορμά πάνω του και του λέει, γιατί μου πήρες τον υφικό μου. Είμαι θα είσαι, λέει, απαντά αυτός. Είσαι δεν είμαι θα. Είτε εσύ το φορέσεις, είτε εγώ το φορέσω, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Αυτό υπάρχει σήμερα, αδερφοί μου. Δεν είναι πολύ μακριά αυτό το οποίο συνέβη στον ομιλούντα. Όταν ήρθε μία και μου λέγει, μάλλον άντρας, ήρθε ο άντρας, λέγει, τι να σου πω, πατέρ Σάβα, μου λέει, σηκώθηκα το πρωί να πάρω το παντελόνι, μα το φορέσω, έλειπε. Τι συνέβη, και του λέω, το πιάσε η γυναίκα μου, το φόρεσε και έφυγε.
Καλά, βρε παιδάκι μου, λέγω, είστε όλοι με τα παντελόνια, όλοι το ίδιο, η ίδια μορφή έχετε όλοι σας. Αυτά είναι τα καμώματα του Αντιχρίστου. Είναι αδιανόητο να υπάρχει ομοιομορφία στολής αμφωτέρων των φίλων, διότι αυτό το πράγμα ισοπεδώνει τον νόμο του Θεού που λέγει. Αυτή τη στιγμή φθάνουμε για να δούμε ο Θεός τι λέγει. Εάν εμείς οι άνθρωποι κάνουμε αυτά τα οποία δεν επιτρέπονται, αλλά ο Θεός ό,τι πει πρέπει να το κάνουμε. Ομιλεί Θεός στα παιδιά του. Σκεφτείτε τον Θεό τώρα μπροστά μας να σου λέει, παιδί μου, κάνε αυτό. Απαντά ο άνθρωπος, δεν το κάνω. Παιδάκι μου, συμμορφώσου. Δεν συμμορφώνουμε. Παιδάκι μου, κοίταξε μπροστά σου να σωθείς. Δεν θέλω να σωθώ. Αυτές είναι οι απαντήσεις. Αλλά και παρακάτω, όταν πείσεις τη γυναίκα, γιατί φοράς το παντελόνι του άντρος. Γιατί το φόρεσες. Απαντά αμέσως. Βολικό. Βολεύομαι. Είναι όπως τα ναρκωτικά, είναι και το παντελόνι στην γυναίκα. Ξέρετε, όταν το φορέσει μια φορά, τελείωσε. Για να το βγάλει πρέπει να παλέψει. Πρέπει να αγωνιστεί, διότι ο διάβολος της δίδει έναν εθισμό να φορεί αυτό το φόρεμα. Το δε περισσότερο και το πιο φοβερό είναι να βλέπεις την έγκυο γυναίκα να φοράει παντελόνι. Θεέ μου, γλυκύτατε μου Ιησού μου, πού κατήντησες άνθρωπε, πάπια, τι κατήντησε, πάπια χωρίς ουρά. Επήγαινε στις άλλες πάπιες, τώρα τι είναι αυτό, πού είναι η ουρά σου. Είναι η μόδα, λέει, και εσείς πρέπει να το κάνετε αυτό. Γυναίκα έγκυος να φοράει παντελόνι. Θεέ μου, δεν είναι ο Αντίχριστος που το έκανε. Ποιος το έκανε αυτό. Ποιος. Δεν είναι ο δαίμονας που το έκανε αυτό. Απαντά ο Θεός και λέγει, ουκέστε σκεύη ανδρός επί γυναική, ουδε μη αντίσετε ανήρ στολήν γυναικεία, ότι βδέλιγμα Κυρίω το Θεό σου, εστί πάσο ποιόν ταύτα. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για τα σκεύη ανδρός επί γυναική. Εκτός από το παντελόνι υπάρχουν και άλλα πολεμικά σκεύη, ξύφη, κράνη, περικεφαλές, ασπίδες, αντρικά επαγγέλματα κτλ. Τώρα μου μετέφερε η διάνοια μου στην Ολυμπία, όταν μπήκαμε μέσα σε εκείνο το μουσείο και είδαμε εκείνη την στολή των ανδρών τότε, των πολεμιστών τότε. Ποιος δύναται, ποιος άνθρωπος μπορεί να σηκώσει εκείνο το βάρος. Εκείνο το βάρος ασήκωτον. Πώς ξεκίνησαν από τη Σπάρτη και ήρθαν στις Θερμοπύλες να πολεμήσουν τους Πέρσες. Όχι με αυτοκίνητα, όχι με μέσα. Περπατητή με εκείνη όλη τη στολή την πολεμική που ήσαν περικεφαλές, ήσαν στήθη, ήσαν από το μέσο και κάτω με άλλα σίδερα, με εκείνο το δόρυ, φοβερά τα πράγματα. Μπορεί τώρα η γυναίκα να φορέσει αυτά τα πράγματα. Δύναται. Δυνήθη ποτέ τότε να πολεμήσει μία γυναίκα. Εφόσον είναι το ανδρός αυτό, πώς το ζητάς εσύ. Δια των άντραν ομιλεί σε ενικών και ανήρ ουδε μη αντίσσεται στολήν γυναικός. Ο άντρας να μην φορέσει ποτέ στολήν της γυναίκας. Το φόρεμα της γυναικός είναι εκείνο που την στολίζει, την ομορφαίνει, κάνει να ανάμπει με χάρη και ομορφιά. Όταν τη δεις τη γυναίκα και φοράει τη φούστα της, φοράει την στολή της, τι ομορφιά είναι. Και όταν τη δεις να μην κόβει τα μαλλιά της και να τα έχει πλεξίδα, που είναι η Αγία Τριάδα, πάνω στο κεφάλι της,
Τι ομορφιά είναι αυτή. Πόσο ομορφιά, λέγει ο Θεός, ότι στη γυναίκα λέγει αυτό που έδωκα ως στολίδι είναι τα μαλλιά της, λέει. Μη κόβετε τα μαλλιά σας. Διότι όπως ο Θεός θα ζητήσει από τη γυναίκα την τιμή της εν ώρα κρίσεως, θα ζητήσει και τα μαλλιά της και θα της πει πού σου, πού πήρες τα μαλλιά σου, πού τα έδωκες, πού τα πέταξες, εγώ σου τα έδωσα, εσύ γιατί τα κόψες και τα πέταξες. Είναι το κάλυμα της κεφαλής. Σήμερα οι γυναίκες έκοψαν τα μαλλιά τους, ομοιώθησαν με τους άντρες. Στην παλιά εποχή για να κόψει τα μαλλιά της μία γυναίκα έπρεπε να ήταν καταδικασμένη ισόβια δεσμά στις φυλακές και της έκοβαν τα μαλλιά της για να τη ρεζιλέψουν τελείως. Σήμερα τα κόβει μόνη της. Γιατί αυτό το πράγμα πηγάζει μέσα από τη φύση του ανθρώπου, η ομορφιά της γυναίκας με το δικό της φόρεμα. Όταν ο πατέρας είδε τον άσο των ιών με τα κουρέλια, αμέσως του τα αφήρεσε. Κουρελιασμένες οι γυναίκες περπατούν σήμερα στους δρόμους. Τα γόνατα κόβουν εκείνα τα παντελόνια για να φαίνονται τα γόνατά τους. Παραπάνω ανοίγουν το σώμα τους για να φαίνεται. Δεν θέλω να τα λέω, δεν μ' αρέσει να τα λέω. Πώς να τα πω. Πίσω τα έχουν κομμένα, σχισμένα πίσω για να φαίνεται το πίσω μέρος του σώματος. Θεέ μου, πού κατήντησε ο άνθρωπος. Στη σημείο παραφροσύνης έχει φτάσει. Διότι ομιλεί η μόδα. Εφόσον ομιλεί η μόδα πρέπει να υπακούσουμε. Μία ωραιοτάτη ελληνική παροιμία λέγει «Το φαΐ κάνει καμάρι και τον τίμα παλικάρι». Άλλη σημασία της στολής είναι ο διαχωρισμός. Φοράμε τα ρούχα για να ξεχωρίζουμε ο ένας από τον άλλον, το ένα φύλλο από το άλλο. Ολοκληρωτική καταστροφή και των δύο, ο γιατρός από τον ασθενή. Η λευκοφορεμένη παραδοσιακή αρχόντισσα αδελφή νοσοκόμος που είναι στοργικά σκημένη επάνω στον ανθρώπινο πόνο. Όταν όμως είναι ντυμένη με το παντελόνι και όταν σκύβει επάνω στον άρρωστο, τι βλέπει εκείνος που είναι από πίσω. Έχουμε σκεφτεί ποτέ τι προκαλούμε. Φορούμε αυτά τα παντελόνια. Πέραν τούτου, έτσι είναι η μόδα. Το τι λέγει ο Θεός δεν μας ενδιαφέρει. Το τι λέγει η μόδα μας ενδιαφέρει. Αυτό είπε, αυτό θα κάνουμε. Όταν αυτή η αδελφή νοσοκόμος σκύβει πάνω στον άρρωστο τον αδελφή μου με το φόρεμα της που της έδωσε ο Θεός, δημιουργεί τα ωραιότερα και ιερότερα των αισθημάτων διάπαντα στους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Εάν όμως σκύψει με το παντελόνι, δίδει όλη την αηδία την οποία μπορεί να αισθανθεί ο άνθρωπος. Αδερφοί μου, εάν αυτή τη στιγμή αυτός που σας ομιλεί φορούσε το ίδιο φόρεμα που φορεί ο άντρας, άντρας, να φορέσω και εγώ το ίδιο. Αυτό το βλέπουμε στους καθολικούς. Δεν μπορεί να ξεχωρίσεις τον ιερέα από τον λαϊκό. Βλέπετε ο Πάπας καθεκά στην ημέρα είναι ξερισμένος. Οι ιερείς επίσης δεν έχουν φόρεμα. Την ώρα που θα λειτουργήσει φοράει εκείνα τα φορέματα, τα ιερατικά του, και εξέρχεται, τα βγάζει και είναι ένας από τους πολλούς. Τα γένια του δεν υπάρχουν. Διότι ο Σαμψόν, όλη του η στοργή και η δύναμης και η χάρης ήταν πάνω σε εκείνα τα γένια του, και όταν του είπε να τα κόψει απεκρίθη. Θα γίνω ένας από τους πολλούς, λέγει.
απαγορεύεται πάνω στο κεφάλι του ιερέως να αγγίσει ψαλίδι, σίδερο. Έχει διαφορετική όψη ο ιερεύς, έχει διαφορετικό φόρεμα ο ιερεύς, έχει διαφορετική αποστολή ο ιερεύς. Δεν μπορεί να είναι όπως είναι ο κόσμος. Διακρίνεται ο λαϊκός από τον κληρικό και επιπλέον ξεχωρίζουν και οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης μεταξύ τους. Υποθέσουμε, αδερφοί μου, ότι αυτή τη στιγμή εγώ ντύνομαι όπως ένας αρχιερέας και έρχεστε για να εξομολογηθείτε. Τι θα μου πείτε? Τι είναι αυτό που κάνεις? Είσαι δεσπότης? Απαντώ εγώ, το θέλω να το φορέσω. Τότε δεν θα φύγεις γρήγορα γρήγορα και να πεις άλλη φορά δεν ξαναπατώ, διότι παρεποίησεν το αξίωμα. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τι γίνεται στον κόσμο. Ευρέθησαν, λέγει, ταξί, αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία γράφουν από πάνω αυτή τη λέξη, ταξί, μαϊμούδες. Δηλαδή πήγαινε κάποιος άλλος, το έκανε το ίδιο, ενώ δεν έχει άδεια. Παραποίησης λέγεται αρχής. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Καταδιώκεται από τον νόμο, από τη δικαιοσύνη και καταδικάζεται. Και το φοβερότερο είναι απ' όλα ότι η αντιμασία της γυναικός μετεβλήθη και είναι αντιμασία αντρική. Αντιποίησης είναι γλώσσα του ποινικού κώδικος αυτή. Αντιποίησης λέγει. Βλέπεις έναν και αντίνεται αστυνομικός. Βγαίνει έξω, τον πιάνει. Η αστυνομία του λέει, γιατί φοράς αυτά τα ρούχα? Για ποιο σκοπό? Θέλει να κάνεις κακό στην δικαιοσύνη. Και καταδικάζεται αυστηρότατα, διότι αντιποίησεν, λέγει την αρχή. Βλέπεις έναν ο οποίος δίνεται αξιωματικός. Δεν είναι αξιωματικός. Τον παίρνει η δικαιοσύνη, τον οδηγά. Γιατί εφόρησες τα ρούχα του αξιωματικού? Αντιποίησης αρχής. Πρόστιμο και φυλάκισης. Πάμε στην γυναίκα. Γιατί φόρεσες τα ρούχα του άντρος? Αντιποίησης. Πρέπει να σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε τραβήξει εκεί και να σου πει έλα εδώ. Αλλά τι γίνεται? Εδώ δεν υπάρχει, είναι ο Θεός. Και λέγει, παιδί μου, βγάρτα αυτά τα φορέματα, διότι δεν είναι δικά σου, μετανόησε και θα σωθείς. Διότι παραβαίνεις τους λόγους μου και είσαι έτοιμη να καταδικαστείς στο αιώνιον πυρ. Παραβαίνει την εντολή μου. Άραγε να το ξέρουν αυτό οι γυναίκες. Ξέρετε ότι ασχηματίστε αυτή η εικόνα της γυναικός με το παντελόνι ως εμπροστοφυλακή και περιφρούρησης του Αντιχρίστου. Τεσέβανε ο Αντίχριστος δια να είναι η φρουρά του Αντιχρίστου, οι γυναίκες με τα παντελόνια. Και δεν είναι εδώ σε μια πόλη, σε ένα χωριό. Είναι σε όλη την οικουμένη. Αυτό το οποίο είναι πλέον σε όλη την οικουμένη, τι θα γίνει? Αδερφοί μου, ως εδώ τελειώσαμε. Τα άλλα τα περισσότερα την ερχομένη Τετάρτη. Βέβαια είχαμε και αυτήν την καθυστέρηση με τον πατέρα Φώτιο, ο Θεός να το φυλάει, μας έφαγε ώρα, αλλά αυτά τα οποία ακούσαμε είναι τόσο αρκετά και τόσο πολλά, ούτως ώστε την ερχομένη Τετάρτη θα συνεχίσουμε για να δούμε και περισσότερα, ίσως με τη βοήθεια του Θεού, μία ψυχή σωθεί. Διότι θα δούμε την γυναίκα να αλλάζει η φύση της, το φέρσιμό της, το περπάτημά της, η ομιλία της. Όλα θα τα δούμε την ερχομένη Τετάρτη.
η ώρα 6.30. Θα δούμε πόσο αλλάζει την ψυχολογία της γυναικός, αλλά και του μωρού, του μικρού. Μην νομίσετε ότι το μικρό το μωρό που του φορούν τώρα οι μητέρες στο παντελόνι, αύριο μόλις μεγαλώσει, πάει να του φορέσει το φουστανάκι να πει «Δεν το θέλω, θέλω το παντελονάκι μου, θέλω το παντελονάκι μου». Αυτό θα πει το μωρό. Δεν ξέρει τι θα πει φουστανάκι. Να δούμε και οι λέξεις φουστάνι, από πού προέρχεται. Η ελληνική γλώσσα είναι βαθιά, έχει νοήματα. Θα δούμε τη λέξη φουστάνι από πού έρχεται. Θα τα δούμε όλα, αδερφοί μου. Ως τότε, ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας να μας αξιώσει, να ακούμε τα λόγια Του και να τα εφαρμόζουμε, για να μας αξιώσει στον παρόντα κόσμο να είμαι θα μαζί Του και στην επουράνιον του Βασιλεία να γίνομαι κληρονόμοι. Αμήν.